Περισσότερα από τα μισά παιδιά των δημοτικών σχολείων του Αγίου Νικολάου δεν επέστρεψαν σήμερα στα θρανία τους. Αποτέλεσμα της ανησυχίας που υπάρχει με φόντο τα αυξημένα κρούσματα στο δημοτικό παιδικό σταθμό. Πάνω από τα μισά παιδιά απουσιάζουν. Όλα τα σχολεία του Αγίου Νικολάου πάνω από τα μισά παιδιά. Ναι, αποτυπώνεται μια διάχυτη αγωνία και μετρούμε τα πράγματα. Όπως τόνισε ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας η συμμετοχή στα μαθήματα κυλήσε ομαλά, ενώ στη Ισιτία το τμήμα που είχε τεθεί σε καραντίνα επέστρεψε κανονικά σήμερα στη λειτουργία. Στο οροπέδιο λειτουργεί κανονικά το σχολείο, στην Ισιτία λειτουργούν κανονικά όλα τα σχολεία, εκτός από ένα τμήμα στο πρώτο δημοτικό. Σιτίας που είναι σε αναστολή και του δεύτερου τμήματος που ήταν σε αναστολή, ο δάσκαλος και οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα σε κανονική λειτουργία. Δηλαδή, ομαλοποιείται η κατάσταση στη Σιτία. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε μόνο ένα τμήμα σε αναστολή στο πρώτο νηπιαγωγείο της πόλης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα γυμνάσια, αφού τα λύκεια συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση, η εικόνα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μαθητών ήταν ομαλή, καθώς οι απουσίες ήταν όπως τις περιόδους προ-κορονοϊού. Όπως εξήγησε ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, σε δύο περιπτώσεις σήμερα μαθητές που ανέβασαν πυρετό στο σχολείο επέστρεψαν στα σπίτια τους. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, αλλά όχι ανασχετικές. Και όταν λέω όχι ανασχετικές, ήταν στα όρια τα κανονικά που προβλέπονται. Δηλαδή δεν ήταν 50 και 60 και 70% αποχή από το μάθημα. Σαφώς υπάρχει αγωνία και ανησυχία των γονιών και είναι απολύτως δικαιολογημένη. Αλλά πιστεύω ότι αν κατευθύνουν τα πρωτόκολλα, αν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα ξεπεράσουμε το σκόπελο. Για την ώρα η ενημέρωση που έχω, γιατί όπως σας είπα έχω μιλήσει με όλα τα γυμνάσια του νομού, δεν μου αναφέρανε κρούσμα. Μου αναφέρανε ότι 1-2 παιδάκια η θερμοκρασία τους ήταν λίγο ανεβασμένη, τα οποία σταλθήκαν σπίτι τους. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου πάντως απέστειλε σήμερα αίτημα αναστολής της διαζώσης εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Αναφέροντας ότι ο συγχρονισμός μέσα σε μικρές αίθουσες, η έλλειψη σε πολλά σχολεία μεγάλου χώρου προαυλισμού, η μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία καθιστούν περαιτέρω ανησυχητική την κατάσταση. Καλούμε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να ενημερώσουν σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή μας και να συνυπολογίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν την αναστολή της διαζώσης εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηρούμε τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Δεν μπορώ να κλείσω τις σχολικές μονάδες του νομού, μπορώ να κλείσω κατόπιν συνεννόησης και αφού υπάρξει κρούσμα, μπορώ να κλείσω συγκεκριμένο σχολείο. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα πραγματοποιήθηκαν μοριακοί έλεγχοι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες κρούσματα, ενώ με αγωνία αναμένονται τα αποτελέσματα των 20 δειγμάτων που σχετίζονται με κρούσματα από τον παιδικό σταθμό στο Αμμούδι, που διερευνάται αν κάποιο από αυτά φέρει μεταλλαγμένο ιό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, λοιπόν, έπρεπε να ελεγχθεί το σύνολο των παιδιών, αφού ελέγχθησαν και οι εκπαιδευτικοί, να πούμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στον βρεφονηπιακό σταθμό, να ξέρουμε ακριβώς τα κρούσματα, αλλά και για να εξετάσει ο ΕΟΔΗ μέσω των μοριακών τεστ, αν υπάρχει το νέο στέλεχος του ιού. Ενδεχομένως να υπάρχουν και δείγματα με μεταλλαγμένο ιό. Οπότε είναι λογικό ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη προσοχή και περισσότερος έλεγχος. Επομένως, ναι. Αφού αυτό πρέπει να γίνει, αυτό θα γίνει. Την ίδια ώρα, απόφαση να κλείσει για 14 ημέρες ελήφθη για το ΙΑ κέντρο προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή της Φορτέτσας. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε κρούσμα σε νήπιο και το κέντρο θα παραμένει κλειστό έως τις 14 Φεβρουαρίου.